οι πατέρες Εκκλησίας και οι κύριοι βουλευτές, κύριε Αντρεφεριάρχη, κύριε Αρχιτεκτή Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, συνάδελφε Μανώλη, είσαι και υποστήριο για την Ένωση, εκπρόσωπε ΕΣΕΒΕ, σας εύχομαι καλή χρονιά σε όλους σας. Να επιτρέψετε να πω ορεινά πράγματα για τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Για τη Μαριάννα τα συμπαθητριά. Και εσύ τα συμπαθητριά. Είμαστε κάποιοι για την εγώ δεν έχω. Φίλε Παναγιώτη, είμαι 16 χρόνια στο Δήμο. Δεν θυμάμαι, πέρα από το παιδιά μου που δημιούργησα, το Δήμο το κύριο, σαν ένας άλλος μόνος σύμφερ στον Δήμο Ρεάζο, που είναι το Δήμο. Δραστηριοποιείτε, πότε θα σαν επιχειρηματία στον τουρισμό. Και αν κάνω λάθος, ως άκουσα, αρχίζω να εργοποιήσω στα Χανιά. Η νεότερη γενιά, δεν είμαι εγώ. Έτσι δύο παιδιά θα βάλουν σε επιστήμονες. Επίσης, εδώ μέσα είναι άνθρωποι τους οποίους έχεις χειρουργήσει. Είναι ζωή, έτσι είναι ο αδερφός μου. Τρία χρόνια. Εγώ έχουμε πάντα έτσι να είναι. Θα κάνω μια πρόταση στον κύριο Δήμαρχο. Παναγιώτη Σπανός πρέπει να τον τιμήσει σαν Δήμος. Το αξίζει να το κάνουμε επίτιμο Δημότη. Να γίνει κουλάω. Δημότη τον Εθνικό και επίτιμο Δημότη. Να μας ψηφίσει κιόλας. Έτσι θα αρκεί ο ψήφος. Και θα πω ένα τελευταίο να γελάσουμε. Ένας παλιός πρόεδρος του Μιλή Καναδάκης εδώ σε μια συνάντηση ενός υπουργού είναι βρισκόμαστε μια κρίση. Του υπάρχει κύριε Υπουργέ στο χωριό μου ένας είχε ένα πρόβλημα οικονομικό. Του είπα λοιπόν μέσα στο καπνίο, γιατί δεν γίνει να σπάξει το γάιδαρο, να βγάλει δύο προϊόντες, τη μία να πουλήσει και την άλλη να ζήσει. Δεν το κάνω. Έσπαξε το γάιδαρο, έφεξε το γάιδαρο, ούτε πήρε την απολύτω το κοντακίμα. Εκεί βρισκόμαστε δυστυχώς. Δυστυχώς εκεί βρισκόμαστε. Εγώ θα ευχηθώ σε όλους σας καλή δύναμη. Χαίρομαι δε ιδιαίτερα σήμερα να τιμώ τον Παναγιώτη σε μια εύσοδο που δεν δημιούργησα για να υπάρχει. Και να έχουμε υγεία και ευτυχία και αγάπη μεταξύ μας, γιατί περνάμε δύσκολες ώρες παντού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα δύο χρόνια στο κμητήριο που θέσαμε πρώτα δεν σας είπε πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.